αντιπροσωπεία νέων από την ενορία του Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπο που παρικεί στο Δερβεντό, ο Θανάσης, ο Άγγελος, ο Νίκος, η Βασιλική και ο Γιάννης, αναπληρωματικό μέλος της Κυριακής Επιτροπής. Σήμερα ήρθαμε να γνωρίσουμε το εκκλησιαστικό γεροκομείο της Ιεράς Μητροπόλης Σερβίων και Κοζάνης, στο οποίο υπεύθυνος κληρικός είναι ο πατέρας Παναγιώτης και διευθύντρια η κυρία Σούλα, το οποίο διευθύνει ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, ο κύριος Παύλος, φέρνοντας αυτό το απόθεμα της αγάπης όλων των οικογενειών της ενορίας του Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπου στο Βελβεντό. Απευθυνθήκαμε καταρχάς, παίρνοντας πρωτοβουλία εσωτερική μέσα από την ενορία, για την οποία μας καθοδήγησε ο Άγιος, απευθυνθήκαμε σε όλες τις οικογένειες της ενορίας και ζητήσαμε από την κάθε οικογένεια να ανάψει ένα κερί για το γεροκομείο. Με άλλα λόγια, δεν απευθυνθήκαμε στους λίγους ζητώντας πολλά, απευθυνθήκαμε σε όλους ζητώντας από τον καθένα το ελάχιστο. Δηλαδή ή ένα πακέτο ρύζι, ή ένα πακέτο μακαρόνια, ή ένα πακέτο φακές, όσπρια κλπ, ή ένα μπουκαλάκι λάδι, προκειμένου να υπάρξει σήμερα συλλογική παρουσία της ενορίας με τους νέους μας εδώ ως αντιπροσώπους στην προσφορά μας αυτή προς τους γέροντες, παππούδες και γιαγιάδες της ενορίας μας, με αφορμή την υποδοχή του Ιερού Διψάνου του Αγίου Διονυσίου που πραγματοποιήθηκε προχθές, ημέρα Δευτέρα, 31 Ιουλίου, αλλά και με αφορμή την έναρξη της περίοδου προς τιμήν της Παναγίας μας το 15 Αύγουστο. Αυτό είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, το να επισκεφτούμε το γεροκομείο και να πραγματοποιήσουμε έτσι μία σχέση αγάπης και συμπόνιας προς τους γέροντες, και η παρουσία μας εδώ στοχεύει και σε κάτι άλλο, στο πλησίασμα των γενεών και την πάυση των μεταξύ των ηλικιών χασμάτων που υπάρχουν σήμερα, που κατηγοριοποιούν τους ανθρώπους και δημιουργούν αποξένωση από ηλικία σε ηλικία, σπέρνοντας έτσι και ενισχύοντας την ήδη υπάρχουσα αποξένωση, διάσπαση και απομόνωση. Θέλουμε δηλαδή με την παρουσία κυρίως των παιδιών μας να συμβολήσουμε και τούτο, ότι στοχεύουμε στην ενοποίηση των γενεών και στην σφυριλάτηση της αγάπης και της σχέσης της ζωντανής ανάμεσα σε αυτές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.